Πάμε τώρα γρήγορα στον τομέα αρχαιο εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, που είναι στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα σας και στον κρατή μου, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς. Λοιπόν, είδα την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ χθες που καταδικάζεται το περιστατικό και όλα όσα συνέβησαν χθες στην Νέα Σμύρνη. Το ερώτημα είναι αν θεωρείτε πως αυτό το περιστατικό και όλη αυτή η ένταση που υπάρχει μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο 2008, να οδηγήσει είτε ηθελημένα είτε από σφάλμα σε αίμα. Και σας λέω ότι πριν από λίγο που είχα τον κύριο Μπαλάσκα, τον συνδικαλιστή της αστυνομίας, είπε ότι ελπίζω πως δεν θα έχουμε ένα νέο Κορκονέα, διότι ο Κορκονέας του 8 πήγε την αστυνομία πάρα πολλές δεκαετίες πίσω. Τι λέτε? Κοιτάξτε, δεν μπορεί να επαναληφθεί το 2008, δεν πρέπει να επαναληφθεί το 2008, όλοι πρέπει να έχουμε βγάλει τα διδάγματά μας από το 2008. Επειδή το περιστατικό του 2008 και του Κορκονέα είναι απολύτως συγκεκριμένο, δεν το διανοούμε. Ναι. Και γι' αυτό θα πρέπει η κυβέρνηση χθες να φέρει στη Βουλή και να συζητήσει το πόρισμα της Επιτροπής Αλιβιζάδου, το οποίο έχει κατατεθεί από το Μάιο του 2020 και το Μάρτιο του 2021 δεν έχει συζητηθεί. Κάποιος λόγος υπάρχει, κύριε Τάκη, που 10 μήνες αυτή η γρήγορη επιτελική και αποτελεσματική κυβέρνηση. Μα έτσι κι αλλιώς το πόρισμα Αλιβιζάδου, κύριε Ζαχαριάδη, είναι για το 2017 και για το 2018, δηλαδή τα χρόνια που κυβερνούσατε εσείς. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι πρέπει να συζητηθεί. Και θα δούμε τι θα υποθεί και την Παρασκευή, γιατί είχε χθες τη συνάντηση ο κ. Αλιβιζάδου με τον Πρωθυπουργό. Άρα, λογικά κάτι θα πει ο κ. Μητσοτάκης την Παρασκευή. Η μελέτη αυτών των ζητημάτων θα αναδείξει παθογένειες, οι οποίες έχουν και διαχρονικό χαρακτήρα. Μάλιστα. Μέσα στο σώμα. Τώρα, γιατί κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να συκοφαντείτε ένα ολόκληρο σώμα και ένας ολόκληρος κόσμος και το είναι όνομα αθλειοτήτων και συμπεριφορών μεμονωμένων στοιχείων που όμως πρέπει να καταδειχθούν, πρέπει να ξεμπροστιστιαστούν και πρέπει να σπάσουν αυτοί οι φύλακες της παραγματικότητας και της προκλητικότητας. Η αστυνομία πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη και να τον προστατεύει, όχι να είναι εχθρός του, ούτε να φοβάται ο ένας τον άλλον. Και έτσι είναι η συντριπτική πλειοψηφία των ανδρών και γυναικών που υπηρετούν στο σώμα. Να σας ρωτήσω κάτι. Και 20 μήνες βλέπουμε να ενθαρρύνονται αντίστροφες συμπεριφορές. Βλέποντας αυτό το περιστατικό χθες το βράδυ στη Νέα Σμύρνη, έχετε κι εσείς την αίσθηση ότι αυτοί που οι 30, 40, 50 που πλάκωσαν τον αστυνομικό ήθελαν να τον σκοτώσουν? Κοιτάξτε, εγώ είδα και αυτό το περιστατικό και με ανατρίχιασε και το προχθεσινό περιστατικό και με ανατρίχιασε. Ναι, το καθένα όμως να το ξεχωρίσουμε, απολύτως καθαρό. Ναι. Έχει την απόλυτη ευθύνη η κυβέρνηση Μητσοτάκη για το γεγονός ότι φιλήσυχες γειτονιές της Αθήνας που βγαίνουν βόλτα τα παιδιά, οι παππούδες, οι νέοι και οι εργαζόμενοι έχουν μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Έχει την απόλυτη ευθύνη για το γεγονός ότι κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα ή ακόμα και η ζωή αμέριμνων περιπατητών, ακόμα και αστυνομικών. Εμείς είμαστε απέναντι στη βία διαχρονικά. Θεωρούμε ότι η βία δεν πρέπει να απαντιέται με βία. Η βία παράγει βία και διαπαιδαγωγή και αυτούς που την ασκούν και αυτούς που την υφίστανται. Και αυτούς που δεν μου απαντήσατε όμως αυτό που σας και ρώτησα. Αυτούς που την ανέχονται. Σας απαντώ σε αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν, παρακαλώ. Όχι, θέλω να μου πείτε αν βλέποντας αυτή την εικόνα χθες, επειδή και την εικόνα της Κυριακής τη σχολιάσαμε πάρα πολύ και την επικρίναμε, αν θεωρείτε ότι η χθεσινή εικόνα είχε αυτοί που χτυπούσαν με καδρόνια και με κλουζιά τον αστυνομικό, είχαν πρόθεση να τον σκοτώσουν. Αυτό ρωτώ. Δεν μπορώ να μπω μέσα στο μυαλό τους, γιατί με αυτόν τον τρόπο. Με αυτό που βλέπετε, λέω. Με αυτό που είδατε. Εκ των πραγμάτων όμως, ήταν μια απαράδεκτη επιθετική συμπεριφορά που έθεσε σε κίνδυνο την ζωή του αστυνομικού. Ναι. Και η ζωή του κάθε ανθρώπου, η αρτημέλειά του και η ακεραιότητά του είναι πάνω απ' όλα. Γιατί η δική μας παράταξη είναι το ύψιστο αγαθό. Άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι δηλητηριάζουν συστηματικά το δημόσιο λόγο, αυτοί οι οποίοι δεν πρόλαβαν. Τώρα, επειδή είπατε για δηλητηρίαση του δημοσίου λόγου, είναι δηλητηρίαση του δημοσίου λόγου να λέμε ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι Χούντα ή ότι η χώρα είναι Auschwitz? Κοιτάξτε, δεν συμφωνώ εγώ με αυτές τις διατυπώσεις. Θέλω όμως να σας πω, και είμαι απολύτως σαφής και συμμετρημένος σε αυτά. Γιατί που ξέρετε, λέω, όταν στο διαδίκτυο. Αυτά που ζούμε το 2021, κύριε Τάκη, δεν τα έχω ζήσει εγώ ποτέ ξανά.
τα 36 χρόνια που ζω στην πόλη και στη χώρα. Νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρες εικόνες για τη μεταπολίτευση. Νομίζω ότι καλά, Ελλάδα έχει υπάρξει στην οικονομική κρίση. Στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, κύριε Ζαχαριάδη, έχουν γίνει πράγματα και θάματα. Τα χρόνια της κρίσης, θυμάστε τι, είχε καεί η Αθήνα τρεις φορές. Ποια είναι πρωτόγνωρα. Να πέφτει τέτοιο ξύλο στην πλατεία Νέας Μεσσηνίας. Συγγνώμη, κάει και η Αθήνα τρεις φορές τα χρόνια του μνημονίου. Μα κάει και η Αθήνα, σας λέω τώρα. Τι είναι αυτό που μου λέτε. Κάηκαν τρεις άνθρωποι στη Μαρφήν. Που βγαίνουν άνθρωποι βόλτα για να πιούνε τον καφέ τους και να σπάσουν τη μονοτονία τους και την πλήξη τους λόγω της καραντίνας, έγινε πεδίο μαζί. Δηλαδή οι άλλοι που δούλευαν στην τράπεζα και κάηκαν είναι λιγότεροι. Μα μου είπατε ότι είναι πρωτόγνωρα στη μεταπολίτευση, γι' αυτό σας λέω. Εκείνο δεν ήταν πρωτόγνωρο. Βεβαίως ήταν. Αυτό σας λέω. Αλλά εν πάση περιπτώσει αισθάνομαι ότι έχουμε μια κρίση δημοκρατίας. Ωραία, θεωρείτε ότι υπάρχει χούντα. Αισθάνομαι. Επάντησα ήδη σε αυτό. Όχι. Θεωρώ ότι υπάρχει χούντα. Θεωρείτε ότι η χώρα είναι Auschwitz και ότι η κυβέρνηση θέλει να φτιάξει ένα μεγάλο στρατόπεδο για τους αντιφρονούντες. Δεν θεωρώ, κύριε Τάκη, ότι σε μια χούντα οι βουλευτές της αριστεράς και της αντιπολίτευσης θα είχαν δημόσιο βήμα λόγου. Καταρχάς δεν θα υπήρχε κοινοβούλιο, βασικά, αν υπήρχε χούντα. Δεν θεωρώ σε μια χούντα θα ένας δημοκράτης, δημοσιογράφος σαν και εσάς θα εκφραζόταν ελεύθερα. Άρα δεν έχουμε χούντα, το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Θα έπαιρνε μόνο εντολές από την κυβέρνηση. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει κρίση δημοκρατίας. Από μια λειτουργούσα δημοκρατία στα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως τη θέλω, τη φαντάζομαι και την προσπαθώ εγώ τόσα χρόνια. Μέχρι τη σημερινή κατάσταση, μάλιστα, όπου γίνονται παρανομίες του στυλ ο κύριος Κυρανάκης να βγαίνει στα μίντια και να δίνει παράνομα και παράτυπα το όνομα αυτού ο οποίος εδάρει το έχουμε επικρίνει αυτό, κύριε Ζαχαριάδη. Αυτό δεν είναι κρίση δημοκρατίας. Έχουμε... Όχι. Με ποια διαδικασία. Το ότι ένας βουλευτής έχει κάνει ένα λάθος δεν είναι συνολικά κρίση δημοκρατίας. Πρέπει να απαντήσει. Βεβαίως σοβαρά δεν είναι αυτό. Ο κύριος Κυρανάκης δεν τα πήρε από μόνος. Τα πήρε από το επιτελείο του κυρίου Μητσοτάκη. Απλά τώρα έχουν στοχοποιήσει τον κύριο Κυρανάκη, γιατί δεν θέλουν να τα ρίξουν πάνω στο επιτελείο του κυρίου Κυρανάκη, του Μητσοτάκη. Και βαράνε τον Κυρανάκη, εντάξει, κάνει και διάφορες χοντράδες κατά καιρούς, και του λένε αυτά. Πώς τα πήρε τα στοιχεία ο κύριος Κυρανάκης? Έχει κάποια προνομιακή ενημέρωση σαν βουλευτής του νότιου τομέα της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχω εγώ σαν βουλευτής του βόρειου τομέα του ΣΥΡΙΖΑ? Λοιπόν, αυτά πρέπει να απαντηθούν. Δέρνεται το 2021 άνθρωπος στην Ελλάδα επειδή έχει φυσικές πολιτικές πεπιθήσεις? Αύριο θα δέρνουνε. Προφανώς δεν εδάρει για τις πολιτικές του πεπιθήσεις. Αυτό είπε ο κύριος Κυρανάκης. Επειδή έχει τις ψήφρισκευτικές πεπιθήσεις και μεθαύριο πιθανόν για το σεξουαλικό του προσανατολισμό. Αλίμονο. Αυτό είναι η αρχή του εκφασισμού της κοινωνίας. Αλίμονο, θα λέγαμε και χθες όμως γι' αυτό, προφές. Αλίμονο. Ναι, αλλά δεν θεωρείτε ότι εδάρει ο συγκεκριμένος πολίτης από τους αστυνομικούς επειδή ήξεραν τις πολιτικές του πεπιθήσεις, έτσι δεν είναι? Αλλά έτσι προσπάθησε η κυβερνητική προπαγάνδα, και αυτό δεν είναι στοιχείο δημοκρατίας, είναι στοιχείο ολοκληρωτικής αντίληψης, να το δικαιολογήσει. Πώς σας φαίνεται σας, κύριε Τάκη, λειτουργική δημοκρατία όταν ένας αστυνομικός δέρνει με τον κλομπ ένα αυτοκίνητο? Καταρχάς αυτό με το αυτοκίνητο έχει διαψευστεί. Μισό λεπτό, για να είμαστε σωστοί. Βγήκε ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία και λέει ότι δεν έσπασε το φανάρι από τον κλομπ αστυνομικού. Ναι. Έχει διαψευστεί το αν έγινε η ζημιά από τον κλομπ του αστυνομικού. Ναι. Στο βίντεο όμως φαίνεται καθαρά ένας αστυνομικός ο οποίος χτυπάει και τον μπρος και το πίσω φανάρι του αυτοκινήτου με τον κλομπ. Εγώ δεν ξέρω αν τα φανάρια ήταν σπασμένα. Ούτε με ενδιαφέρει αν τα φανάρια. Πάντως, σε μια κανονική χώρα, κύριε Ζαχαριάδη, ακούστε με λίγο, ούτε ο αστυνομικός δέρνει τον πολίτη, ούτε ο πολίτης προσπαθεί να σκοτώσει τον αστυνομικό. Εγώ λοιπόν. Να συμφωνήσουμε σε αυτό, έτσι. Εννοείται. Ναι. Αλλά είναι τελείως διαφορετική η ευθύνη της συντεταγμένης πολιτείας. Βεβαίως. Αλλά η βία είναι βία όμως πάντως. Έτσι δεν είναι? Και η ζωή των ανθρώπων είναι ίδια αξία για όλους. Η βία οδηγεί σε αδιέξοδο. Και η βία είναι το όπλο του ισχυρού έναντι των αδυνάμων. Γι' αυτό στην ιστορική διαδρομή η αριστερά που εγώ εκπροσωπώ και ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει είναι πάντα απέναντι στη βία. Πάντα με την ομαλότητα. Πάντα με τη δημοκρατία. Πάντα με την κοινωνική ειρήνη. Πάντα με τη δημοκρατική μαζική διαμαρτυρία. Okay, το κρατώ αυτό που λέτε, πάντα, γιατί ξέρω ότι εσείς το πιστεύετε.
Λοιπόν, εγώ και το κόμμα μου. Εντάξει, εγώ για εσάς λέω, γιατί μαζί μιλάμε τώρα. Μα εγώ δεν βγήκα. Ναι, προφανώς έχετε βγει ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μιλάω με εσάς. Φαντάζομαι εσείς δεν θα πηγαίνατε σε μια πορεία που θα φώναζαν ότι η πλατεία Συντάγματος θα μετανομαστεί σε πλατεία Κουφοντίνα. Γι' αυτό λέω, μιλάω με εσάς. Πολύ καλά το φαντάζεστε. Έτσι, ακριβώς. Άρα σωστά είπα. Όπως επίσης το φαντάζεστε και πάρα πολύ καλά ότι δεν διανοούμε η χώρα μου στο επίπεδο των δικαιωμάτων και των κανόνων να μετατραπεί σε Τουρκία. Αλίμονο. Δεν το θέλει κανένας αυτό. Προκειμένου να μην. Δεν ξέρω εγώ τώρα τι γίνεται και ποιος θέλει τι, γιατί βλέπω επικίνδυνα το πείσει. Και προπηγαίνουν να μην γίνει αυτό, έχω και εγώ φωνή να φωνάξω για αυτά τα ζητήματα. Και σας δίνουμε και εμείς το μικρόφωνο να ακουστεί η φωνή σας. Για την ευρωπαϊκή αντίληψη του κράτους δικαίου, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τη σχέση και το ρόλο του κράτους με τον πολίτη. Λοιπόν, πολίτης δεν είναι. Υπάρχει το κράτος για να βοηθάει τον πολίτη. Σωστό, για τον σωστό. Δέρνη, συμφωνώ απολύτως. Είπαμε, η βία από όπου και αν προέρχεται είναι καταδικαστέα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πολύ. Οι αιτίες που γεννάνε τη βία, κύριε Τάκη. Φυσικά. Αυτοί που διαχέουν βία ακόμα και μέσα από το λόγο. Βεβαίως, ή από τα social media. Συμφωνούμε απολύτως. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαχαριάδη. Καλή σας μέρα.